Με τη μνήμη των προγόνων μας, ανακαλούμε στη μνήμη μας τη θλιβερή επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής που συνέβη 96 χρόνια πριν. Μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, είναι και η απόψινή εκδήλωση. Ξεκινήσαμε το πρωί με θεία λειτουργία, πιερατική λειτουργία με τον Μητροπολίτη μας, τον Σεβασμιότατο τον κύριο Παύλο. Μετά προσφέραμε τα κόλυβα φυσικά και μετά ένα καφέ στο σύλλογό μας. Στη συνέχεια, απόψε είναι η τελική μας εκδήλωση. Ολοκληρώνουμε τις εκδηλώσεις μας για την Εθνική ημέρα μνήμης της Μικρασιατικής καταστροφής με μία ομιλία στην οποία ομιλητής είναι ο κύριος Θωμάς Αλεξιάδης και θα αναφερθεί στην περίοδο 1919-1922. Συγκεκριμένα θα αναφερθεί στην ελληνική απόβαση στη Σμύρνη, καθώς επίσης και για την διοίκηση της Σμύρνης στην εποχή εκείνη, πιο συγκεκριμένα για τον Αριστίδη Στεριάδη, τον οποίο εμείς οι Έλληνες και ειδικά οι Μικρασιάτες δεν εκτιμούμε καθόλου. Θεωρώ ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα ομιλία. Επίσης θα ακουστούν απαγγελίες από απόγονο προσφύγων δεύτερης γενιάς, καθώς επίσης και από νεολαία, από απόγονο πέμπτης γενιάς προσφύγων. Είναι σημαντικό που προσπαθούμε να φέρουμε και νεολαία και σήμερα μία κοπέλα η οποία είναι νεαρή θα μας απαγγείλει από τα ματωμένα χώματα της Διδός Σωτηρίου ένα κείμενο. Και φυσικά δεν μπορεί να απουσιάζει η χοροδία μας με το χωράκι μας τον Δημήτρη τον Δασκαλόπουλο που θα πει τραγούδια ειδικά σήμερα για τη Σμύρνη. Σας ευχαριστώ πολύ.